Έλα, Ελευθερία μας. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή σας ημέρα. Νομίζω ότι δυστυχώς ξεχώρισε η είδηση με τον θάνατο του 39χρονου εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Είναι θάνατος ο οποίος βέβαια προκλήθηκε λόγω των πυροβολισμών από αγνώστους. Να τα πάρουμε όμως όλα από την αρχή. Να πούμε ότι πρόκειται για ενέδρα θανάτου και οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι είναι ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Έχουμε δει αρκετά βέβαια και μέσα στο χρόνο που διανύουμε. Όλα συνέβησαν στον Άγιο Παντελεήμονα, σε ένα πολυσύχναστο σημείο, σε μια περιοχή και σε ένα σημείο όπου υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά και μάλιστα την ώρα που συνέβη και όλα Σάκη και Βλαμπία υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος. Εδώ που βρισκόμαστε και την εικόνα που σας δίνει ο Νίκος ο Μαρκεζίνης είναι ένας πεζόδρομος. Mm-hmm. Το θύμα λοιπόν στεκόταν στην είσοδο του καφέ που βλέπετε στους δέκτες σας. Κάποια στιγμή λοιπόν άγνωστοι τον πλησίασαν και τον πυροβόλησαν, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που έχουμε και τους κάλικες, αλλά και τα τραύματα που ουσιαστικά βρέθηκαν στο σώμα του άτυχου άνδρα, του 39χρονου άνδρα, βρέθηκαν τέσσερις κάλικες και μάλιστα το θανατηφόρο τραύμα φαίνεται να ήταν στο κεφάλι. Ένας από τους κάλικες που χτύπησε τον άνδρα και ο οποίος και μάλιστα λένε ότι ήταν τουλάχιστον τέσσερις, ενδεχομένως να υπήρξαν περισσότεροι. Ένας εξ αυτών ξέφυγε και χτύπησε εδώ στο τζάμι. Βλέπετε ότι έχει δημιουργήσει θράψιμα. Το θέμα είναι άλλο πλέον. Ότι ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχουμε ότι είχε απασχολήσει ξανά στο παρελθόν, κυρίως για υποθέσεις ναρκωτικών. Ήταν γνώριμος οπότε, όπως καταλαβαίνετε, στις αρχές. Δεν γνωρίζουν ωστόσο ποιοι είναι αυτοί που τον ήθελαν νεκρό. Και μάλιστα φαίνεται κιόλας ότι τον ήθελαν νεκρό λόγω του ότι τον χτύπησαν, τον πυροβόλησαν στο κεφάλι. Όπως καταλαβαίνετε, στο σημείο που υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος, προκλήθηκε πανικός. Υπήρχαν και νέοι άνθρωποι και μεγαλύτερες ηλικίες. Βλέπετε δίπλα ακριβώς από το μαγαζί όπου δυστυχώς είχαμε αυτή την τραγωδία. Υπήρχε άλλο μαγαζί, υπήρχε αρκετός κόσμος. Ήταν 9 η ώρα. Όπως καταλαβαίνετε, κυκλοφορούσε αρκετός κόσμος έξω. Έφτασε το ΕΚΑΒ, διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του. Οι γιατροί μάλιστα ενημέρωναν ότι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Είχε δεχθεί όχι μόνο στο κεφάλι, αλλά και στην κοιλιακή χώρα χτυπήματα από τις σφαίρες. Φαίνεται, η υπόθεση σίγουρα θα απασχολήσει, γιατί διερευνούνται τα αίτια που οδήγησαν στο συγκεκριμένο περιστατικό. Και να σας πω και κάτι τελευταίο, ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και προκύπτουν μέχρι αυτή την ώρα, θύμα ήταν ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου καφέ, το οποίο σας δείξαμε πριν από λίγο. Μάλιστα. Και το έχει το ανθρωποκτονιών αυτή την υπόθεση. Είναι κάτι που θα δούμε τις επόμενες ημέρες που θα οδηγήσει και η έρευνα. Όπως είπε η Ελευθερία, τέσσερα τα τραύματα μέσα στο κέντρο της Αθήνας, λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Δύο μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο πανικός προκλήθηκε, ήταν έντονος. Καλημέρα, Ελευθερία. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως, φέρεται να πω κάτι τελευταίο, ότι οι δράστες μάλλον έφυγαν με ένα όχημα. Έφτασαν πεζί εδώ στον δρόμο που βρισκόμαστε, στον πεζόδρομο, και αφού έκαναν ό,τι έκαναν, αφού και τους περίμενε το αυτοκίνητο της διαφυγής. Και ναι, σκότωσαν ουσιαστικά, ναι, έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Καλημέρα. Με 9 πιστόλι η εκτέλεση.